Στο στούντιο τώρα, κυρίε και κύριοι, και καλώ ορίζω τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή τη Καθημερινή. Να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα, λίγε ώρε μετά από μια νέα προσπάθεια παραβίαση των ελληνοτουρκικών συνόρων, με άλλη σκηνοθεσία, με άλλη μεθοδολογία και πάντα με τι πλάτε τη τουρκική αστυνομία και τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Να, να δίνει μια ακόμη παράσταση, διότι περί αυτού επρόκειτο στην κυριολεξία έκλεισαν και τα φώτα, έγιναν και προβουλέ κ.ο.ο.κ. Και τραβώντα το σκηνή. Ε, κοίταξε, νομίζω ότι το Εντογάν δεν του βγαίνει τίποτα. και Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αν θέλει, με την έννοια ότι είναι ένα άνθρωπο που έχει συνηθίσει να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Mm -hmm. Έχει γίνει πολύ πιο πεισματάρη, με μια δόση παράνοια, αν θέλει, ειδικά μετά το πραξικόπημα. Και νομίζω ότι τώρα πραγματικά το σχέδιό του το οποίο ήταν. Να υπάρξει μια εισβολή μεταναστών εδώ, να υπάρξει μια νέα κρίση από το 2015, και με αυτόν τον τρόπο να εκδιάσει και εμά και του Ευρωπαίου, δεν πέρασε. Γιατί απλά η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε και δεν πέρασε αυτό ο εκδιασμός. Απλώ πλέον, ανέφερε τη λέξη παράνοια, υπάρχει ένα τρομερό παραλογισμό. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο έχει εκμεταλλευτεί με ακραίο τρόπο χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου και του παρασέρνει σε μονοπάτια. Που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα που έχει σηκώσει και αυτή ένα τρομερο βάρο στο προσφυγικό και να μιλά για δολοφονίες προσφύγων και να δίνει μαθήματα ανθρωπισμού. Θέλω να πω ότι αυτό. Που έχει... δεν αντέχεται. Όχι, δεν αντέχετε και έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Εδώ είναι δύο πράγματα να τα δούμε ψύχραιμα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια φοβερή μάχη τη ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Φοβερή μάχη τη ενημέρωση, που έχει βέβαια στο στο... Έχει και σαν σκοπό να δώσει μια άλλη εικόνα προ τα έξω, στου Ευρωπαίου και σε άλλου επασχολητέ. Και να πει ότι, να, nah, εγώ έχω 4 εκατομμύρια πρόσβγε, η Ελλάδα αυτή που πυροβολεί δίθεν του αθώου ε, ανθρώπου οι οποίοι περιμένουν και στα σύνορα και όλα αυτά. Και το δεύτερο, νομίζω ότι υπάρχει και ένα πολύ σαφή ψυχολογικό πόλεμο για να σπάσει ό,τι σαμποκάζει, να το πω έτσι λίγο, ο ελληνικό, με την έννοια αυτή τη συνεχού πίεση. Δηλαδή, σήμερα αυτό που λέει ότι προσέξτε, γιατί μπορεί να ξαναγίνετε πρόσφυγε εσεί οι Έλληνε mm. και τότε θα ζητήσετε έλλειψη από κάποιου. Είχε λε πίσω κείμενο αυτό. Αυτό εντάξει, ήταν ναι. πίσω μπρο. <laughs> από παντού είχε κείμενο, εμπάσχετο. Και νομίζω πραγματικά είναι ένα, δύο, τρει, πέντε τόνου παραπάνω από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Εγώ αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι ότι επειδή ακριβώ δεν του βγαίνει, επειδή η πίεση είναι μεγάλη. Εάν δεν πάρει κάτι στο χέρι, είτε αύριο από με τον Πούτιν που θα βρεθεί, είτε από Α, τη Μέκερ σε σχέση με τι ζώνε ασφαλεία, εγώ φοβάμαι μήπω ετοιμάζει ένα σχέδιο Β, το οποίο μπορεί να το δούμε είτε στα νησιά, όταν πέσει ο αέρα, είτε ενδεχομένω με κάποια άλλη επιχείρηση που θα γίνει στον Εύρο, είτε με κάποια προβοκάτσια. Έτσι, διότι πλέον έχουμε συνηθίσει, έχει μπει και αυτό πια στο λεξιλογιό μα. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Αλέξη. Κάτι τελευταίο. Ε, καταλαβαίνεις εσύ κάτι, μπορείς να οδηγηθεί σε κάποιο συμπέρασμα από την αλλαγή στρατηγικής που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά να πω πλέον δεν σπρώχνουν ε, τους μετανάστες προς την ε, συνοριογραμμή, τους κρατάνε πιο πίσω, δεν αφήνουν δημοσιογράφους να μπουν, τους κρατάνε στα 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Τι μπορεί να γίνεται εδώ. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ευνηδιάστηκαν από την ελληνική αντίδραση. Ενδεχομένω είχαν υποτιμήσει και το, το ελληνικό κράτο και το κάνουν συχνά τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι τώρα ε, υπάρχει, αν θες ένα ε, επανασχεδιασμός επανασχεδιασμό να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Θα στήσουν εκεί μια νέα ειδωμένη με ανθρώπου οι κάθε μέρα θα κάνουν διαδηλώσει με τα σύνορα απλά για τι κάμερε, με κάποια επεισόδια εδώ και εκεί. Θα υπάρξει κάποιο άλλο σχέδιο. Θα γίνει ένα ντου που θα είναι πολύ περισσότερε χιλιάδε και θα είναι πολύ μεγαλύτερη η πίεση για να δει αν θα αντέξει η ελληνική πλευρά. Δεν το ξέρουμε. Και εξή, νομίζω ότι κάνουμε και ένα λάθο. Βλέπουμε τον Ερντογάν σαν έναν άνθρωπο όπω ήταν αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Που mm. είχε ένα σχεδιασμό, είχε συμβούλου, τα συζήτηση και όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λίγο από μέρα σε μέρα Ειδικά φέρεις. σε αυτό υπάρχει μια τρομερή σπασμωδικότητα. Σου θυμίζω ότι μόλι πριν από λίγα 24 ώρα στείλανε press centers, καλώντα δημοσιογράφου από όλο τον κόσμο να πάνε και να καταγράψουν την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τώρα αποσύρουν του δημοσιογράφου. Που... Εδώ προφανώ έχει υπάρξει μια λάθο εκτίμηση. Ναι, και νομίζω ότι ενδεχομένω να φοβήθηκαν γιατί υπάρχουν πλέον και αυτά τα πλάνα όπου είναι πολύ, σαφής, το, πολύ σαφές το τι κάνει η στρατοχωροφυλακή του και οι διάφορε υπηρεσίε, δηλαδή ότι τι πρόχνουν του mm -hmm. μετανάστε τα δικά μα σύνορα. Οπότε νομίζω ενδεχομένω να μην θέλουν και τέτοιου είδου κάλυψη. Όπω είπα, ο πόλεμο πληροφόρηση σε αυτή την ιστορία είναι πραγματικά τεράστια σημασία. Θα Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Θα...